σήμερα έχουμε Halloween και θα κάνω τρελά τρελά πράξη στο Τιμόν. Πάμε! Παιδιά, όπως βλέπετε, ο Τιμόν κοιμάται. Και εγώ, παιδιά, έχω ένα μπαλόνι. Τώρα έβαλα τη μάσκα πάνω στο μπαλόνι και δείτε τι θα κάνω. Παιδιά, κοιτάξτε, τώρα παιδιά θα του βάψω το χερούνι της πόρτας. Ωραία, τέλεια. Ελπίζω να πετύχει. Οχ, το ξυπνητήρι παιδιά, τώρα θα ξυπνήσω τον Τιμόν. Τι είναι αυτό? Στάς! Έλα, πάμε λίγο, πάμε! Ω, Τιμόν, πώς πάει? Τι εννοείς πώς πάει? Πλάκα μου κάνεις? Χαχα, ξεκόλα, Τιμόν. Θα πας να πληθείς ή να πάω κάνω μπάνιο εγώ? Πάω να πληθώ. Άντε, πλήσου. Τελειπόλεμο! Θα έχει πόλεμο ο Στάς! Κοιτάξτε τι θα κάνω! Απλώνουμε την πέτσα του Στάς και παίρνουμε μία κόκκινη βαφή! Ανοίγουμε τη βαφή και την βάζουμε στα χέρια μας! Παιδιά, κοιτάξτε! Είναι σαν αίμα! Θα είναι πάρα πολύ αστείο! Ωραία παιδιά, τώρα θα βάζουμε πίσω ανάποδα για να μην φανεί τίποτα. Άντε τώρα να πάει ο Στάς να κάνει μπάνιο. Έλα Στάς, το μπάνιο είναι ελεύθερο. Άντε επιτέλους πάω να κάνω μπανάκι. Τι ωραία μπανάκι. Μου κάνω σου Τιμόν, φου! Κοιτάξτε τι ωραίο prank και εύκολο θα κάνω! Τώρα το χρώμα το δώσουμε κάτω από τη βρύση. Ωραία, καθαρίζουμε τώρα παιδιά, να μην καταλάβει τίποτα ο Τιμόν. Ωραία, και φεύγουμε! Τιμόν, σε μισό! Και εγώ σε μισό! Στάς! Τι, Τιμόν! Τέλειωσες το μπάνιο, ε! Γιατί εγώ θέλω να πάω να πλύνω τα δόντια μου, μιας και έχω φάει. Τιμόν, ναι, ελεύθερο, ναι, ελεύθερο, πήγαινε! Τέλεια! Άμα! Τα πλύνω τα δοντάκια μου, τα όμορφα! Και τώρα, παιδιά, θα βάλω νεράκι για ένα μαλακό οδοντόκρεμα! Ήου! Τι είναι αυτό! Ο Στάς μου έκανε κι άλλη φάρσα από ό,τι φαίνεται! Την έχει βάψει! Πολύ έξυπνος Στάς, μπράβο, είσαι πανέξυπνος! Το ξέρω, Τιμόν, έχω 20 IQ! Άντε! Εντάξει, παιδιά! Ρε Στάς, σοβαρά τώρα! Τι πάτσες Τιμόν, θες να δούμε καμία τρομακτική ταινία? Εντάξει Στάς, έρχομαι, αλλά περίμενε να μας φέρω κάποιο γλυκό. Παιδιά, εδώ πέρα έχω 2 cupcakes. Και επίσης έχω παιδιά οδοντοκρέμα και τρούφα ζαχαροπλαστικής. Κοιτάξτε τι δωράκι θα φτιάξω στο Στάς. Βάζουμε την οδοντοκρέμα στο cupcake για να μοιάζει με μικρή τούρτα. Και τώρα παιδιά θα βάλουμε τα τρουφάκια για να είναι ακόμη πιο όμορφο. Ωραία παιδιά, τα cupcakes μας είναι έτοιμα. Στάς, τα cupcakes είναι έτοιμα. Ω, Τιμόν, ευχαριστώ πολύ, φαίνεται νόστιμο. Βρε, βάλε ταινία να δούμε κι άστα παιχνίδια. Κάτσε Τιμόν, πρώτα να το δοκιμάσω. Λουμπάκι
Μάγκη, δεν τα βάζεις ποτέ με Demon Danger. Παιδιά, έχω εδώ πέρα popcorn, αλλά στο popcorn του Demon θα βάλουμε μέσα ταμπάσκο. Τώρα βάζουμε παντού, σε όλα, παιδιά, κοιτάξτε. Το γεμίζω. Έτσι. Παιδιά, και εσείς κάντε εγγραφή να μπείτε στο διαγωνισμό 5 PlayStation 5, τα οποία θα τα κάνουμε giveaway σε εσάς. Εγγραφή όλοι. Πάω το σερφύρο. Έλα, Demon, πάρε τα δικά σου. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό! Είσαι prank, bro! Τι prank είναι αυτό! Είσαι ο κυριότερος αδερφός στον κόσμο! Ναι, Demon, και εγώ σ' αγαπάω, bro! Ουχ, πόρτα! Μάλλον ήρθανε για φάρσα ή κέρασμα! Νέστας, αλλά θυμάσαι τι σου έγινε πέρσι! Ναι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά! Τι γλυκό σας κεράσω! Αν μην είναι δυνατόν! Και τι θα κάνεις τώρα, ρε Στάς! Τώρα, Demon, του έχω ετοιμάσει ένα δωράκι! Στάς, για ποιο λόγο να φτιάξεις τόσο πανέμορφα γλυφιτζούρια για τον κλέφτη! Demon, είναι special γλυφιτζούρια! Για να κάνουμε τα special γλυφιτζούρια, παίρνουμε εδώ πέρα λαχανάκια, τα βάζουμε μέσα σε αυτό εδώ το καλαμάκι και τα βάζουμε στη Νουτέλα! Τώρα βάζουμε πάνω τρουφάκια και θα είναι έτοιμο! Μπράβο σας! Είσαι πολύ έξυπνος! Ναι, Demon! Ωχ, ξαχτύπησε κουδούνι! Πάω! Καλησπέρα! Φέτος πιο special! Καλή όρεξη, φίλε! Είμαι σίγουρος ότι τώρα απολαμβάνει τα γλυφιτζούρια. Εντάξει, Στάς, ήταν ωραία μέρα σήμερα, αλλά τώρα πρέπει να πάω να ετοιμαστώ για υπνάκο. Τα λέμε, Demon, καληνύχτα, μπροκολόκο. Δεν έχει τίποτα. Εντάξει, πρέπει να ετοιμαστώ για μπανάκι τότε. Νομίζω είναι μια χαρά. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Παίρνουμε αυτό εδώ, το ξεβιδώνουμε. Και τώρα βάζουμε το κόκκινο χρώμα μέσα. Είναι έτοιμο! Έτοιμο! Τας μπαμπάς, πάμε να διαβάσουμε. Ας ανοίξω καλύτερα το φως. Παιδιά, εδώ πέρα έχω κόλλα και εδώ πέρα έχω μια αραχνούλα. Και θα κάνω μια τρελή φάρσα σωστά για να τρομάξει. Ανοίγουμε τη λάμπα, βάζουμε τη κόλλα μέσα, βάζω και την αράχνη από πάνω. Ωραία. Και κλείνουμε τη λάμπα. Και μόλις θα ανοίξεις το φως, θα πετάγεται η αράχνη! Είναι μια τεράστια αράχνη! Στάς, νομίζεις ήταν αληθινή αράχνη! Τι, όλος! Παλαιολίτη! Μάπα ρε! Έλα ρε, σιγά, χαλάρωσε ρε, άντε, φεύγω! Για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώμε ο καφέας με το χρώμα του! Εγώ έχω κίτρινο πατάκι και παίρνω κίτρινο σοκολάτα. Εγώ πήγα έχω τα καπρίς και θα πάρω κόκκινο KitKat, παιδιά! Εγώ θα πάρω πράσινα πατατάκια! Ωραίο και μίνι ωραίο! Παιδιά, εγώ θα πάρω κίτρινο καταλή και κίτρινο Red Bull! Παιδιά, έχω αυτές τις μικρούτσικες παγκόλες, κοιτάξτε! Πράσινο Sprite! Ω, παιδιά, ενέργεια! Πρέπει να βεζίσουμε μόνο με ένα χρώμα. Γι' αυτό εγώ πάω να δώσω τη σπράιτ μου που είναι πράσινη σε κάποιον για να χάσει! Τι οδησία, τι έχεις εκεί! Φτιάχνω ένα τέλειο φαγητό που ανακάλυψα! Δεν είναι φαγητό! Είναι βλακία! Τι φαγητό είναι! Έλα, Ραφαρο, φύγε από εδώ, άσε μας, ό,τι θέλω! Πω, τώρα θα μου τον παίζει και ο Ραφαρο μάγειρας, άντε τώρα! Οδυσσέα, τι ανοησίες μαγειρεύεις? Μια νέα συνταγή, Στάς, εσύ δεν ξέρεις? Ναι, δεν ξέρω, ε! Άντε, φύγε ρε, Στάς! Να φύγω, ε, να φύγω! Όχι!
Εμφανίστηκε και ο Οδυσσέας. Τον κερδίσαμε, ναι. Γίνω ένας παίκτης από την ομάδα. Τώρα το σκαμάρι του Τιμών θα φέρει να ακολουθήσει αυτά τα γλυκά. Στην παγίδα μου. Όσο να φάει αγαπημένα την δαματινιά, να βάλω κίτρινο χρώμα. Και έτσι να χάσει παιδιά. Αχ, τι ωραίο σιπνάκος. Ωχ, τι είναι αυτά εδώ. Ζελεδάκια, μ' αρέσουνε. Αναρωτιέμαι, πού με πάει αυτό το μονοπάτι. Όπου μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Αναρωτιέμαι πού μου πάνε τα ζελεδάκια. Ντοματίνια! Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα λατρεύω. Αλλά είναι πολύ ύποπτο. Ποιος μου έφτιαξε αυτό το μονοπάτι εδώ πέρα. Στάς, εσύ έφτιαξες αυτό το μονοπάτι από ντοματίνια. Τι λες, Δημόνη, εγώ αγγούρι τρώω. Άσε ρε, που ξέρω ρε, είσαι πονηρός. Πονηρός, όχι, δεν ξέρω τίποτα, Δημόνη. Αφού είναι κόκκινο το ντοματίνια, φάε ένα. Όχι, όχι, όχι. Ρε, άσε με, πέφτω, πέφτω. Απορώ, παιδιά, ότι Δημόνη, τι φοβάται. Αφού είναι κόκκινο το ντοματίνια και αυτός είναι κόκκινος, δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, εγώ έφαγα σκάμα από τον Στάς. Αυτό δεν ήταν δίκιο. Επειδή η Sprite από μέσα δεν ήταν πράσινη. Γι' αυτό εγώ γύρισα στο challenge. Παιδιά, και να προστατευτώ και να μην ξαναχάσω το challenge που δεν το έχασα, θα βάλω αυτή την μπλε ταινία. Ωραία, βάζω στο στόμα μου για να μην μου βάλει κάτι ο Στάς μέσα στο στόμα μου. Φαγητό εδώ πέρα, πράσινο χρώμα, μάλλον είναι το Στάς. Ω, για να δούμε, τι πίνει ο Στάς. Για να δούμε, άμα. Ωραία παιδιά, ο Στάς πίνει πράσινο ποτό, οπότε δεν σκαμάρει παιδιά. Λοιπόν, ανοίγουμε το παγουρίνι του και του βάζουμε κόκκινο χρώμα μέσα, για να χάσει. Τέλεια παιδιά, το κλείνουμε. Και παίρνουμε τα ποτήρια και τα μπουκαλάκια και φεύγουμε! Θα πάρουμε και ένα γλυκιτζούρι. Ποιο θα πάρω άραγε? Εννοείται πως θα πάρω το πράσινο, επειδή φοράω πράσινο χρώμα, παιδιά. Μάγες, ξέρετε ότι το κουμπί της γραφής τώρα είναι δωρεάν. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είναι δωρεάν και να χρειάζεται να πληρώσεις. Γι' αυτό, παιδιά, πατήστε γραφή για να προλάβετε αυτή την ευκαιρία. Είναι εδώ πέρα ένα κόκκινο κουμπάκι. Πατήστε το να γίνει γκρι και έχετε κάνει γραφή. Και είστε μάγες σαν και εμάς. Πάμε να πάμε έξω. Τώρα θα φάμε πράσινο φαγητό. Τώρα θα χάσει ο Στάς. Πρώτα να φάω ή να πιω. Ας πιω καλύτερα. Θα ανοίξουμε. Στάς, κοίτα! Κοίτα! Κόκκινα! Κόκκινο χρώμα! Κάποιος έβαλε εδώ πέρα κόκκινο χρώμα! Κάποιος πήγε να με σκαμάρει! Κόκκινο χρώμα είναι ο Τιμών! Όπου παιδιά, το πράγμα πέτυχε! Δεν το πιστεύω! Με καταλάβανε, πρέπει να φύγω! Πού να κρυφτώ, πού να κρυφτώ! Πάω εκεί πέρα! Θα κρυφτώ εδώ πέρα παιδιά, ελπίζω να μην με βρούνε! Τιμών, πού είσαι ρε καθήκη! Ξέρω ότι εσύ με σκαμάρεις! Θα σε βρω και θα σε εκδικηθώ! Καθήκη μου, μπορεί να μην σε βρήκα, να κρύβεσαι κάπου εκεί πέρα έξω, αλλά θα σε πιάσω και όταν σε πιάσω, πίστεψέ με, την έχεις βάψει άσχημα! Θα τα πούμε κάποτε, Τιμών! Παραλίγο, παιδιά! Αυτός ο Τιμών, ρε φίλε, αυτός ο Τιμών! Πήγε να με ξοντώσει! Αλλά ευτυχώς ο Ραφάριο μέσωσε! Αλλά πρέπει κάπως να ευχαριστήσω! Και θα ευχαριστήσω τον Ραφάριο με ένα σκάμ! Θα του φτιάξω ένα μπέργκερ εδώ πέρα με τη ρίμον που είναι κίτρινο χρώμα, έτσι δεν είναι, παιδιά! Θα του βάλω μέσα κέτσαπ που είναι κόκκινο χρώμα! Θα το κλείσουμε πάλι με τη ρίμον για να μην φαίνεται! Θα ξαναβάλουμε κέτσαπ έξτρα! Και θα το ξανακλείσουμε. Θα του βάλουμε το χιμούλι. Κίτρινο, κίτρινο, κίτρινο. Οπότε έχουμε ένα κίτρινο μπέργκερ που μέσα έχει κέτσα που είναι κόκκινη και ο Ραφαέλ δεν το ξέρει αυτό. Εδώ χιμούλι. Και τώρα θα γράψω ένα σημειωματάκι εδώ πέρα. Από την γυναίκα σου με αγάπη. Αφήσω τώρα εδώ πέρα αυτό το σημείωμα. Ο Ραφαέλ θα έρθει, θα το δει και σίγουρα δεν θα μπορέσει να αντισταθεί και θα το φάει. Και έτσι, επειδή έχει μέσα κόκκινο κέτσαπ, θα χάσει. Άντε, παιδιά, θα δούμε τι θα γίνει. Τι ήρωες είμαι. Έσωσε τον Στάς. Σίγουρα θα μου αγαπάει.
αγαπώ την γυναίκα σου με αγάπη. Μπράβο γυναίκα μου. Και εγώ σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Μουα. Ξέρω ότι θα χάσει ώρα πάρει έτσι. Είμαι ο Στάς Μπαμπός. Τον πάω. Τώρα όμως πρέπει να χάσουν και οι άλλοι. Για να κερδίσω εγώ όπως πάντα, παιδί μου, ο καλύτερος. Άμεσο Οδυσσέα που κοιμάται, να τον σκαμάρουμε. Οδυσσέας κοιμάται. Τώρα θα του βάλουμε κόκκινη σοκολάτα μέσα και θα χάσει. Του ανοίγουμε τώρα το στόμα. Και τώρα θα του βάλουμε μέσα στο στόμα και θα χάσει. Έστως, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα! Ψυχία, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις, Δημόν! Αυτό που κάνεις, Στάς, δεν είναι δίκαιο! Δεν μοιάζει, Δημόν, έχω πρέπει να κερδίσω αυτό το challenge! Ναι, ναι, ναι! Όχι! Όχι! Έχασες, έχασες, έχασες! Τι έχασα! Για ποιο λόγο δεν εξεφανιστικές? Στάς, είσαι τρελός! Το KitKat είναι κόκκινο! Α, σωστά! Οδυσσέα, να σε πιάσω! Φτάνει, παιδιά! Φτάνει, φτάνει! Τι θες, τι μου, τι θέλεις! Τι έγινε! Παιδιά, αυτό που κάνετε δεν είναι δίκιο! Ελάτε να κάνουμε ένα σωστό challenge και όποιος χάσει, εξαφανίζεται! Καλά, τι μου, δεν έχεις δίκιο! Τι challenge σας θα κάνουμε τώρα! Ελάτε, παιδιά, ακολουθήστε με! Καθήκια, νομίζω να μου ξεφύγουν έτσι. Θα δούμε ότι θα πάθουν όλοι τους. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχω δύο ποτήρια με διάφορες καραμέλες. Πράσινες καραμέλες και μπλε καραμέλες. Πάρτε εδώ, θα πετάτε ο ένας στον άλλον τις καραμέλες σας και όποιος τις φάει κατά λάθος έχει χάσει. Τι λες, Δημον, είναι πολύ ωραίο, πολύ δίκαιο τσάντς. Εγώ σίγουρα θα κερδίσω. Καλά, Οδυσσέα, στα όνειρά σου θα με κερδίσεις, πιτσιρίκο. Κεφάλια πάνω, ανοίξτε στόματα, ετοιμάστε τις βολές. Και πάμε! Σπουράκια. Επίσης έχω μια πάρα πολύ μικρή κοκακολίτσα. Έχω και ένα γλυφιτζούρι, παιδιά. Περνάω τέλεια. Εσείς έχετε δει ποτέ τόσο μικρή κοκακόλα? Εγώ πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου. Τέλος πάντων, θα πιω κοκακόλα. Είναι πάρα πολύ νοστιμή. Τώρα θα φάμε, παιδιά, τα πράσινα Pringles. Νομίζω είναι τα αγαπημένα μου πατατάκια. Αλλά νομίζω πως πρέπει να σταματήσω να τρώω πράσινα φαγητά. Διότι πρέπει τώρα να βρω τον Δημόν, να του βάλω να φάει κάτι άλλο χρώμα, να χάσει και να κερδίσει αυτό το challenge και να τρώω μετά ό,τι γουστάρω. Πάμε να βρούμε τον Δημόν, ήρθε η ώρα. Δεν είναι ούτε σε αυτό το δωμάτιο. Μήπως είναι σε τουαλέτα? Για να δούμε. Να τους πήγε, κοιμάται. Ήρθε η ώρα να του κάνω το σκάμ. Σήμερα, παιδιά, είμαστε στο τρίγωνο των Βερμούδων. Στο πιο μυστήριο μέρος στον πλανήτη Γη, παιδιά. Αλλά ήρθε με διακοπές, παιδιά. Και σήμερα θα περάσουμε τέλεια. Θα κάνουμε μπάνιο. Θα χαλαρώσουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία, τότε τι περιμένουμε, παιδιά. Πάμε για μπάνιο. Πάμε. Later. Παιδιά, εγώ θα πάω πρώτο για μπανάκι μέσα με αυτό το πράγμα. Όχι, εδώ δεν θα πάω. Να ξεκουραστώ εδώ. Στάς, νομίζω είναι κακή ιδέα να πας μόνος σου, αφού είμαστε στο τρίγωνο των Βερμούδων. Μπλα μπλα μπλα, Δημόν. Αυτά είναι όλα παραμύθια ότι είναι επικίνδυνα στο τρίγωνο των Βερμούδων. Σιγά! Αντίος, αμίγκος! Αραφάριο, αραφάριο, κοίτα! Κοίτα! Oh,
Τι είναι αυτό, Θεέ μου! Να ρωτήσω, πού είναι ο Στάς? Αυτός κάνει μπάνιο. Οκ, απλά δεν το βλέπω πουθενά. Τι εννοείς? Στάς, πού είσαι? Στάς! Παιδιά, μη αγχώνεστε. Ο Στάς φοράει ένα Apple Watch. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να βλέπουμε πού βρίσκεται ο Στάς σε ζωντανή μετάδοση. Σκέφτηκα, παιδιά. Έχω ένα φίλο μου στρατιώτη και τώρα είναι καπιτάνιο. Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο και να κανονίσουμε να πάμε με καράβι. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Γεια σου, Ραφάριο. Τι κάνεις? Θέλω βοήθεια σου να πάμε στο κέντρο των τριγώνων των Λερμούδων. Όχι, είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σου δώσω όσα λεφτά θες. Τότε ναι. Πάμε. Δεν είναι πια. Καλονίζει. Πάμε τώρα στο λιμάνι. Πάμε. 20 minutes later. Τώρα να βρούμε μια χώση, πότε. Εδώ είναι φίλος μου, παιδιά! Επιτέλους το βρήκαμε! Εσύ, Ραφάριο, how are you? Fine, I'm good. My friend, παιδιά, είναι φίλος μου! Καλώς ήρθες στο Κότορο, ρέστε μέσα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε, πάμε. Πάμε, το σώσουμε. Πάμε! Πω, παιδιά, τι ωραίο Κότορο! Πω, είναι τεράστιο, παιδιά! Λοιπόν, καπετάνιε, ας μην χάνουμε τον χρόνο μας, εδώ πέρα βρίσκεται ο Στάς! Βεβαίως, πάμε! Παιδιά, εμείς τώρα θα πάμε στο τρίγωνο των Βερμούδων! Γι' αυτό κάντε οπωσδήποτε like και εγγραφή για καλή τύχη! Πάμε! Φτάσαμε στο σημείο. Και πού είναι ο Στάς? Παιδιά, δεν νιώθω καθόλου καλά. Ο Στάς, παιδιά, ελάτε εδώ! Ελάτε, ο Στάς! Εκεί είναι ο Στάς, εκεί! Ωχ! Τα παιδιά! Έρχομαι! Παιδιά! Έλα! Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι είδα πριν! Τι είδες, Στάς! Έγινε κάτι παραφυσικό! Ξαφνικά με πήρε κάτω η θάλασσα! Κάπου ξύπνησα και είδα ένα φάντασμα! Τι λες τώρα! Τι λες, ρε, είσαι τρελός! Δεν υπάρχουν φαντάσματα! Μάλλον ο ήλιος σε πείραξε! Μα σας λέω αλήθεια! Αυτός τρελάθηκε σίγουρα! Έλα, Οδυσσέα, πάμε να φύγουμε! Έχουν τρελαθεί όλοι εδώ πέρα, ρε φίλε! Τέλος πάντων, Ραφάριο, πού βρήκες όλο αυτό το μεγάλο Κότορο! Είναι ένας φίλος μου! Είναι καπιτάνιος το κοράβι. Και θα με σώσετε! Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Έλα να κάτσουμε εδώ όλη μέρα και όλη νύχτα και να δούμε αν υπάρχει φάντασμα. Το τρίγωνο των Λερμούδων. Ωραία, τέλεια! Είμαι μέσα, φίλε. Πάμε. Τιμόν, θες να πάμε να κάνουμε βουτιές? Οδυσσέα, όχι, δεν μπορώ. Νιώθω πολύ χαλιά. Καλά, εντάξει. Πάω να κάνω μόνος μου βουτιές. Παιδιά, τώρα θα κάνω την καλύτερη βουτιά του κόσμου. Ω, παιδιά, τέλεια βουτιά ήταν αυτό! Οδυσσέα, κάνει η βουτιά σας! Πάμε να κάνουμε και εμείς! Πήγαινε, κάνε! Τι είναι αυτό! Ραφάρε, πήγαινε βούτα εσύ! Εγώ έχω μια άλλη ιδέα, παιδιά, κοιτάξτε! Στος μπαμπάς! Παιδιά, και εσείς γράψτε στο σχόλιο ποιος κάνει καλύτερα βουτιά. Εννοείται Ραφάριο! Γελάρι μόνο! Γελάρι μόνο! Τώρα να κάνουμε challenge.
να σπλώσω καλύτερα, θα μου δείξει, εντάξει. Ωραία, βούτα εσύ πρώτο αφού είσαι μεγάλο. Ναι, είμαι έτοιμο. Όχι, μαζί, μαζί, σύγχρονα. Και εσεί γράψτε τα κόμμα, ποιο είναι καλύτερο. Ένα, δύο, τρία. Εγώ μίλησα καλύτερα. Εγώ καλύτερα. Τι λέω, καλύτερα. Εγώ είμαι πρώτο, πρώτο, θα πάω. Τώρα θα πάρω το σύμπομπ και θα κάνω βόλτες. Ωραία και πάμε, παιδιά. Παιδιά, εγώ θα ξαπλώσω γιατί δεν έχω καθόλου καλά. Παιδιά, έχω μία ιδέα. Θα πάω να ψαρέψω γιατί ξέρω πως το ψάρεμα θα με ξεκουράσει και θα με ξελαφρώσει, παιδιά. Πάμε. Ωραία, παιδιά. Τώρα θα πιάσω πάρα πολλά και όμορφα ψαράκια. Αχ, τι ωραία είναι να ψαρεύεις. Παιδιά, εγώ να κάνω τώρα μπάνιο. Αχ, τέλεια. Χαλαρά, παιδιά, τέλεια. Τέλεια. Μου ήρθε μια ιδέα! Παιδιά, είμαι τόση ώρα εδώ πέρα και δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι, ρε φίλε! Ω, κάτι πιάνει! Κάτι πιάνει! Έλα, 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 έλα! Κάτι έπιασα, παιδιά! Δεν το πιστεύω, έλα! Τι είναι αυτό! Γιατί! Πάει στραβά κάτι! Γρήγορα! Έλα, 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 έλα! Το έχω, το έχω, το έχω! Έλα! Έλα, 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 έλα! Ωα, πολύ! Τι είναι αυτό! Παιδιά, τι άλλο μαγιό είναι αυτό! Κοιτάξτε! Νομίζω είναι το ραφάριο! Εγώ ψάρι να πιάσω, όχι μαγιό! Ραφάριο! Τι θα κάνω τώρα, παιδιά! Χωρίς μαγιό τώρα, παιδιά! Συγγνώμη, ραφάριο, συγγνώμη! Να, πάρτο, πάρτο πίσω, έλα, έλα! Πάρτο, πάρτο! Πάρτο! Και μόνο δώσε μου! Τι κάνεις εσύ! Ει, χασός! Αυτό δεν είναι πλάκα, κατάλαβες! Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο χωρίς μαγιό να μπαίνω μέσα στη θάλασσα! Ντροπή! Ντροπή! Μάτι, παιδιά! Πω, πω, παιδιά, τζάμπα τα άκουσα! Μάλλον δεν είμαι καλός ψαράς. Πάω να ασχοληθώ με κάτι άλλο καλύτερα. Παιδιά, είδατε το πράγμα που κάνω στο ραφάριο και ο Ντιμό τα άκουσε! Οδυσσέα, πόσο φάνηκε το prank? Ήταν τέλειο! Έχεις πολύ φαντασία! Είμαι πολύ έξυπνος κάποιες φορές. Αλλά κάποιες φορές δεν ξέρω. Ωχ, ραφάριο! Φτάνει για σήμερα, παιδιά, φτάνει! Ραφάριο, να ξέρεις, σε είδα χωρίς μαγιό! Δεν είναι αστείο το! Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις! Δεν είναι αστείο! Καθόλου δεν είναι αστείο! Ήταν πολύ αστείο, Οδυσσέα! Ναι, το κάνεις το prank ever! A few moments later. Τώρα ο καπετάνιος οδηγεί το πλοίο, αλλά εγώ θέλω να το οδηγήσω, γι' αυτό πάω να το ζητήσω. Τι, είσαι ακόμα μικρούλης για να οδηγήσεις, Οδυσσέα. Δεν θα μπορέσει έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι, ξέρετε, όσο πλέον δεν κοροϊδεύετε εμένα, αλλά εμένα δεν με νοιάζει, αν δεν φύγετε. Πήγαινε, πήγαινε. Πάω να το ζητήσω. Γεια σας, θα μπορούσα να οδηγήσω. Ναι, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τώρα είμαι καπετάνιος. Και μιας είμαι καπετάνιος, μπορώ να κάνω τα πάντα στο πλοίο. Και τώρα θα πατήσω όλα τα κουμπιά και θέλω να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, έχω σκεφτεί ένα prank. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα κατέβασα ένα πρόγραμμα το οποίο μου αλλάζει τη φωνή. Και εδώ πέρα έχω ένα ασύρματο. Θα τρομάξω τα παιδιά και θα πω πως είμαι και καλά φάντασμα. Προτού τους τρομάξω, πρέπει να κλείσω τη μηχανή του πλοίου, παιδιά. Ακολουθήστε με. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, πατάω το κουμπάκι. Τι έγινε! Γιατί χάλασε! Είμαι το φάντασμα του πειράτη του τριγώνου των δρεμούρων. Ακόμα να πάρει το μάθημά σας από τότε που τρόμαξε το σας. Δεν το πιστεύω! Ήρθε να με πάρει ξανά! Εγώ σας το είπα ότι ήταν την ώρα, φίλε! Βάρο, φίλε, βάρο! Φοβάμαι! Δεν μιλήσει, αγόρι μου! Δεν μιλήσει! Ήταν ένα prank, παιδιά! Τι λες prank! Τι prank είναι αυτό, Ντιμόν! Πασκάλα, δεν
αλήθεια! Δημόν, δεν είναι αυτή η τέλεια πράγμα. Εδώ, που είναι τέλεια πράγματα, γίνεται εδώ όλα. Εντάξει, αφάρι, συγγνώμη, ρε φίλε. Εγώ πώ ήθελα να σα κάνω γελάσετε. Πόρε. Μόνο εσύ γελάς, εμείς δεν γελάμε καθόλου. Later. Καλησπέρα και πάλι. Θα μπορούσατε να μου δείξετε που είναι η κόρνα. Εδώ είναι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, παιδιά, τι πράγμα σου κάνω. Οδυσσέα το έκανε! Είσαι τρελός, Οδυσσέα, είσαι τρελός! One hour later. Παιδιά, κάτι πίνασε εγώ. Θέλω να πάω, να πάω. Και εγώ να σου πω αλήθεια, θα ρω πίνασα πάρα πολύ, ρε φίλε. Ναι, τότε πάμε στην κουζίνα. Τι περιμένω, φύγαμε. Πάμε, πάμε. Τέλειο. Γεια σας, κύριε σεφ. Καλησπέρα σας. Πω, έχετε πολύ ωραία κουζίνα εδώ πέρα. Μπορείτε να μας φτιάξετε κάτι να φάμε. Ναι. Μπορείτε να καθίσετε στο τραπέζι και θα σας τα φέρω σε λίγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πω, τι τρελα παιδιά είναι αυτά. Wow, τέλεια. Παιδιά, καλή μας όρεξη. Ναι, να πάμε. Καλή σας όρεξη, παιδιά. Παιδιά, τι ζωάρα είναι αυτή, Έχει έχουν φουσκώσει οι κοιλίες μας. Δεν μπορώ άλλο, έλα να πάτε να κάτσουμε στο σαλόνι. Πάμε. Έλα. Άντε παιδιά, έχουμε λίγο τηλεόραση να χαλαρώσουμε. Ναι ρε. Μπράβο Στάς, εσύ είναι πολύ έξυπνος. Στάς, πες μου αλήθεια, για ποιο λόγο μας είπες ψέματα ότι είδες φαντάσματα? Μα δεν σου λέω ψέματα, το είδα πραγματικά, ακριβώς μπροστά μου. Έλα ρε Στάς, άσε σε ανοησίες. Παιδιά, πρέπει να το δείτε αυτό. Τι είναι? Τι έγινε φίλε μου? Ελάτε γρήγορα μαζί μου. Δείτε εκεί! Τσίκα σαν τρεβή του πέρα! Αυτά πείτε το νερό μου! Φύγετε! Από τώρα! Παιδιά, αυτό είναι το φαντάσμα! Πλοίο! Καπετάνιε! Άνοιξε τη μηχανή και φύγαμε! Πάμε στα δωμάτια μας γρήγορα! Πάμε! Κρυφτείτε όλοι! Κρυφτείτε! Πού είναι? Δεν φοβάμαι τίποτα! Πού είσαι, φαντάσμα? Φοβάμαι πολύ τα φαντάσματα! The next day. Φτάσαμε επιτέλους. Στάς, Δημόν, Αλυσσέ, ελάτε εδώ. Παιδιά, πάμε να δούμε τι θέλει ο Ραφάριο. Πάμε. Έλα, Ραφάριο, τι έγινε. Παιδιά, φτάνουμε στο λιμάνι, τώρα θα βγούμε έξω. Ωραία, φύγαμε, πάμε. 20 minutes later. Παιδιά, ήταν η πιο ωραία εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ. Είχε τόσες περιπέτειες. Πέρασαμε τέλεια, παιδιά! Παιδιά, ήταν κάτι τρομερό! Άμα θέλετε, πάρτε δύο παιδιά, ας μαζέψουμε 50.000 like! Βάλτε όλοι like! Και άμα θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε εγγραφή για να είστε οι πρώτοι που θα τα βλέπετε! Και μην ξεχάσετε κουδουνάκι, καμπανάκι, για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι! Και τα λέμε, καμπανάκι! Αντίο, φίλοι μου!